τραγικό θάνατο φαίνεται να έχει τραγουδιστεί στον One Direction. Ναι. Θυμάστε το συγκρότημα. Πώς το θυμόμαστε. Το οποίο ήταν πιο πολύ τη γενιά μου, αλλά ήταν γνωστό σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ο Liam Payne, τι έγινε, ήταν στο ξενοδοχείο του. Ναι. Ειδοποίησαν την αστυνομία λέγοντας ότι υπάρχει εδώ κάποιος, δεν τον είχαν καταλάβει ποιος ήταν, ο οποίος πρέπει να είναι υπό την επίρρεια του αλκοόλ και είναι επικίνδυνος. Ελάτε, η αστυνομία μέχρι να φτάσει είχε πέσει από τον τρίτο όροφο τραγουδιστής και βρήκε τραγικό θάνατο. Να θυμίσουμε ότι το 2023 είχε δηλώσει ότι πλέον έχω μπει σε κέντρο απεξάρτησης και είμαι 10 μήνες μακριά από κάθε ουσία. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φάνηκε, ο τραγουδιστής δεν έχουν βγει ακόμα τα αποτελέσματα με τα λεχθέντα των αρμοδίων του ξενοδοχείου ότι πρέπει να έχει καταναλώσει ένα τραγουδάκι πριν να είχαμε. Ίσως να θυμηθούμε ποιοι είναι. Η One Direction. Ναι, η One Direction είχε διαλυθεί το συγκρότημα. Παρ' όλα αυτά είχαν μείνει φίλοι αφού και πήγε να δει συνεργάτη του τότε και ήταν στο ξενοδοχείο. Για δώσε λίγο. Να το τραγούδι από. Είναι λίγο boyband, είναι boyband αυτό, έτσι. Παιδιά, όταν είχαν βγει One Direction, ήταν σαν τον Justin Bieber και ακόμα παραπάνω. Είχε γίνει κόλαση, λοιπόν. Κρίμα, νέο παιδί, νέο άνθρωπο. Κρίμα, νέο παλικάρι.